Περισσότεροι από 900 πλημμυροπαθείς στο Δήμο Βόλου περιμένουν εδώ και 7 μήνες να αποζημιωθούν για τις καταστροφές που υπέστησαν οι περιουσίες τους από τη θεομηνία Ηλίας. Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Τώρης είναι αποκαλυπτικά. Τα χρήματα που έχουν μπει είναι 400.000 μέχρι τώρα στα ταμεία του Δήμου Βόλου, τα οποία έχουν εκταμιευθεί όλα σε δικαιούχους. Από εκεί και πέρα έχουμε ακόμα 902 αιτήσεις για αποζημίωση, που είναι στα άλλα κονδύλια που θα έρθουν. Έχουμε διαβεβαιώσει από το Υπουργείο ότι τις προσεχείς μέρες θα μπουν χρήματα να δοθούν στους πλημμυροπαθείς. Αλλά γενικά η γραφειοκρατία του Δημοσίου είναι ένα πράγμα το οποίο κοστίζει στον πολίτη. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Τη γραφειοκρατία στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης δείχνει ως υπεύθυνη για αυτές τις καθυστερήσεις ο Δήμος Βόλου. Ο Δήμος συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά και τα στέλνει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακριβώς. Μετά γίνεται μια διασταύρωση από το Υπουργείο πώς είχαν πάρει στην πρώτη πλημμύρα στον Ντάνιελ, παίρνουν τα μισά στη δεύτερη. Περιμένουμε τα στοιχεία από το Υπουργείο και θα προχωρήσουμε και εμείς στις καταβολές. Έχουμε όμως 902 εκκρεμείς αιτήσεις προς αποζημίωση αυτή τη στιγμή. Υπενθυμίζεται ότι η συνεργεία υπαλλήλων του Δήμου Βόλου έκαναν την καταγραφή των ζημιών για από τη δεύτερη θεομηνία και έστειλαν τους φακέλους των πλημμυροπαθών στο αρμόδιο Υπουργείο. Έχουν πάει τα κλιμάκια και έχουν καταγράψει τις ζημιές που υπήρχαν. Τα χρήματα θα μπουν. Οπότε κι εγώ το σπίτι μου που είμαι πλημμυροπαθής το έφτιαξα. Δεν μπορούσα να μένω μέσα στο σπίτι. Και εγώ έχω πάρει ένα κομμάτι από την αρρωγή και τα υπόλοιπα τα περιμένω. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ αναμένει ο Δήμος Βόλου από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αποζημιωθούν οι πλημμυροπαθείς. Ο Δήμος Βόλου είναι ενδιάμεσος κρίκος αυτή τη στιγμή. Έρχονται λεφτά από το κράτος και ο Δήμος Βόλου τα διανύμει. Ναι. Από τη στιγμή που θα έρθουν τα κονδύλια από το κράτος, άμεσα ο Δήμος Βόλου θα περάσει στις καταβολές των χρημάτων. Στο μεταξύ, με μια μακροσκελή επιστολή προς τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο, εξέθεσαν τα προβλήματά τους οι κάτοικοι του Παλαιού Λιμεναρχείου, τονίζοντας ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτέμβρη, ενώ κανείς από την περιοχή δεν έχει εισπράξει, όπως αναφέρεται, την αποζημίωση μέσω του Δήμου Βόλου για την καταστροφή της οικοσκευής από τη δεύτερη πλημμύρα. Παράλληλα, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η παρατεταμένη αδράνεια και οι καθυστερήσεις όσον αφορά στην έναρξη των αναγκαίων αυτοψιών στο Παλαιό Λιμεναρχείο από τους μηχανικούς, προκειμένου να δρομολογηθούν οι άδειες επισκευής, δεν είναι μόνο αδικαιολόγητες αλλά και ηθικά κατακριτές, καθώς πλήττουν βάναυσα τις ζωές ανθρώπων που έχουν ήδη υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές.